Καταρχάς για τη δεύτερη τροπολογία σε σχέση με τα στελέχη των τραπεζών. Καταρχάς ήδη ο οικονομικός εισαγγελέας είχε δυνατότητα να ορίσει εμπειρογνώμονα. Άρα λοιπόν είχε τα εργαλεία να μπορέσει να αξιοποιήσει κατά πόσο το συγκεκριμένο αδίκημα στέκει ή όχι. Δεύτερον, φέρνετε τώρα τους επιθεωρητές της Τράπεζας της Ελλάδος. Αλήθεια, οι επιθεωρητές της Τράπεζας της Ελλάδος ελέγχουν εδώ και δεκαετίες τα δάνεια των τραπεζών. Έχουν στείλει κανένα στη δικαιοσύνη? Ένα απλό ερώτημα. Ξέρετε σε καμία περίπτωση που να τη στείλαν οι επιθεωρητές της Τράπεζας στη δικαιοσύνη? Καμία περίπτωση. Γιατί εμένα δεν προκειμένου. Ή όλα τα δάνεια ήταν καλώς καμωμένα? Ένα ερωτηματικό μεγάλο αυτό, κύριε Υπουργέ, για τη σκοπιμότητα της δικιάς σας παρέμβασης. Αν εμποδίζει ή διευκολύνει την απονομή δικαιοσύνης και τη διερεύνηση. Όσον αφορά για τη Λάρκο, θα περιμέναμε πραγματικά, κύριε Υπουργέ, από εσάς καλύτερο επιχείρημα. Καλύτερα επιχείρημα. Να χρησιμοποιήσετε ένα επιχείρημα το οποίο είναι τετριμένο. Το έχουμε ακούσει για την Ολυμπιακή. Το έχουμε ακούσει για την Τρενοσέ. Το έχουμε ακούσει για τα νοσοκομεία που κλείσατε. Γιατί να πληρώνει ο λαός τα χρέη τους? Αλήθεια, αυτά τα χρέη ουρανοκατέβατα ήτανε? Από τον ουρανό πέσανε? Δεν ευθύνονται οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια που διαχειρίστηκαν τη Λάρκο? Γιατί η Λάρκο ήταν μια κρατική εταιρεία. Μέχρι τώρα κρατική εταιρεία ήτανε. Από τη δεκαετία του 80, από το 82 κρατική εταιρεία. Από το 82 λοιπόν που είναι κρατική εταιρεία η Λάρκο, οι κυβερνήσεις που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν ευθύνες? Οι διοικήσεις που όριζαν δεν είχαν ευθύνες? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι φταίνε ότι η Λάρκο δεν εξυγχρονίστηκε και ότι παρέμενε με μια ενεργοβόρα διαδικασία να αξιοποιεί τα μεταλλεύματα που ήταν και φτωχά, ενώ αντίθετα υπήρχε άλλη διαδικασία, την οποία την πειραματίστηκε μάλιστα το 2000 η Λάρκο με το Εθνικό Μετσόβιο Πολιτισμού και το ΕΓΜΕ. Και επειδή ακριβώς μέσα από αυτή τη διαδικασία παρεγόταν νέο τύπου νικέλιο που εξυπηρετούσε και το κοβάλτιο, αυτό με τις μπαταρίες, θαύτηκε. Θαύτηκαν ακόμη και οι εγκαταστάσεις οι οποίες έγιναν αυτοί οι πειραματισμοί και που μπορούσε να αποδώσει χωρίς ενεργειακό κόστος. Αλήθεια, η ΔΕΗ είναι ή δεν είναι μέτοχος της Λάρκο, κύριε Υπουργέ? Η ΔΕΗ είναι μέτοχος της Λάρκο. Πόσο πουλούσε το ρεύμα στη Λάρκο? Το πουλούσε το ίδιο την κιλοβατόρα όπως πουλούσε και στις υπόλοιπες ενεργοβόρες βιομηχανίες? Αυτό το πλιάτσικο που έγινε με την ενέργεια στην Λάρκο, ποιος ευθύνεται? Το πλιάτσικο που κάνανε οι εφοπλιστές πετώντας την πίσα τη σκουριά, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για εργοδοπίας, μολύνοντας τον ευωϊκό κόλπο. Έχει κανείς ευθύνη γι' αυτό? Οι μεγαλοεργολάβοι, οι οποίοι κάναν πιάτσικο, δεν έχουν ευθύνη για όλα αυτά τα ζητήματα και την οικονομική κατάσταση της Λάρκο? Ή μήπως θα τα αναλάβει όλα αυτά τα χρέη ο νέος επενδυτής τον οποίο θέλετε να φέρετε? Από αυτή την άποψη αποτελεί πρόκληση. Εμείς το λέμε καθαρά, να θεωρείτε ότι φταίνει οι εργαζόμενοι, γιατί αυτούς χτυπάτε, αυτούς στοχεύετε, αυτούς στοχοποιείτε για την οικονομική κατάσταση στην οποία υπάρχει η Λάρκο. Και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν θα μπορούσατε να βρείτε από αλλού πόρους? Άμα θέλατε, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει. Το ΕΣΠΑ θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τον εξυγχρονισμό. Βεβαίως θα μπορούσαν. Πόσες δεκάδες δισεκατομμύρια δίνεται σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους? Γι' αυτά ο λαός δεν έχει πρόβλημα? Όταν τους τα χαρίζετε, δεν έχει πρόβλημα και ο λαός? Και στο κάτω κάτω της γραφής μας λέμε και κάτι άλλο, εφόσον θέλετε να το πάρετε, το πάρετε ολόκληρο. Το φορολογικό βάρη να είναι στο κεφάλαιο και όχι στο λαό, και να απαλλαγεί από τη φορολογική επιβάρηση ο λαός. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για να παίρνετε αυτά τα αντεργατικά μέτρα όπως κάνετε με τη συγκεκριμένη τροπολογία.